Κύριε Λαμπρόπουλε, ο έρωτάς σας για τις αρχαιότητες είχε αίσια έκβαση. Δικαιώθηκε. Η συλλογή σας εκτίθεται πλέον στο κοινό. Θαρώ, κύριε Μακαρόνα, πως και οι δύο τελικά δικαιωθήκαμε. Βλέπετε, τα τεκμήρια του κοινού μας ενδιαφέροντος έγιναν τα ίδια θεματική ενότητα. Η εμπεριστατωμένη καταγραφή σας έγινε και αυτή έκθεμα. Ο ζήλος σας αποτυπώνεται στα σχέδια των αγκείων. Τα αρχαία που σώσατε αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το παρελθόν της Χαλκιδικής, κυρίως των Αποικιών. Αχαιός άπικος κι εσείς. Εκπληρώσατε το καθήκον σας τόσο προς την παλιά, όσο και προς τη νέα σας πατρίδα. Ο γιος μου το εξεπλήρωσε. Η συλλογή δεν έπρεπε να φύγει από αυτόν τον τόπο. Άλλωστε, το είχατε επισημάνει. Αναπόφευκτη τύχη κάθε συλλογής αρχαίων αντικειμένων είναι να καταλήξει κάποτε αυτή στο ελληνικό κράτος. Ας θυμηθούμε όμως τι είπαμε στο παρελθόν. Κύριε Λαμπρόπουλε, είδαμε ενδιαφέρον την πλούσια συλλογή σας. Αγαπητέ μου, πρέπει να ξέρετε ότι η αρχαία τέχνη με απασχολεί ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν παράλληλα με τα μαθήματα της νομικής σχολής παρακολουθούσα διαλέξεις αρχαιολογίας από τον καθηγητή Ιωάννη Σβορώνο. Αυτή η αγάπη για τα αρχαία με προέτρεψε να αρχίσω να συλλέγω αρχαιότητες. Εν τούτης, οι αρχαιότητες που έχετε δεν είναι δάτης πρώτης τάξης. Τα πλήστα των αγκείων σας στερούνται ιδιαίτερα σημασίας. Τρία όμως εξ αυτών είναι εξαίρετα. Ποιες είναι λοιπόν οι ενότητες, κύριε Κανονίδη? Τώρα περνάμε στη συλλογή και στα αντικείμενά της και πώς εμείς τα αξιοποιήσαμε μουσιολογικά, μουσιογραφικά. Δημιουργήσαμε 4 ενότητες που αφορούν στην ζωή της γυναίκας, ο κόσμος των γυναικών είναι η μία, η δεύτερη ενότητα είναι ο πόλεμος και η τρίτη ενότητα είναι το συμπόσιο και ο Διονυσιακός κύκλος μαζί με τον αθλητισμό. Σε αυτές τις μέσα από σκεύη και από τις απεικονίσεις των σκευών αυτών εδώ πέρα δίνουμε μια εικόνα της εποχής εκείνης και μάλιστα πάνω από αντικείμενα που βρέθηκαν εδώ στη Χαλκιδική. Λοιπόν, μετά έχουμε κάποιες ομαδοποιήσεις αντικειμένων, οι οποίες είτε έχουν να κάνουν με χρονολογικά στοιχεία, είτε με στιλιστικά στοιχεία. Thank you.
και... Κάνει σημαντική την συλλογή Λαμπρόπουλου, κύριε Κανονίδη. Το γεγονός που ανέφερα και προηγουμένως, ότι όλα τα αντικείμενα της συλλογής προέρχονται από τη Χαλκιδική. Θα μπορούσαμε να τα αντικείμενα της συλλογής να τα χρησιμοποιήσουμε εκθεσιακά ακόμη καλύτερα αν είχαμε περισσότερα δεδομένα, δηλαδή σε ποιο σημείο βρέθηκαν. Βρέθηκαν σε ταφές, βρέθηκαν σε οικίες, ούτως ώστε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη. Αλλά το γεγονός ότι είναι όλα από Χαλκιδική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη θα δείτε από τις εκθεσιακές ενότητες και από τις ομαδοποίησεις που κάνουμε, θα δείτε ότι είναι αρκετά προχωρήσαμε στην αξιοποίηση των αντικειμένων αυτών εδώ πέρα. Όλη η διαδικασία της έκθεσης μας δίνει την αίσθηση ότι κοντά στον συλλέκτη υπήρχε η αρχαιολογική υπηρεσία. Σήμερα, αν πούμε ότι ήταν ωφέλιμη η διαδικασία που έκανε ο Λαμπρόπουλος όσον αφορά τη συλλογή, η οποία τελικά κατέληξε να είναι δωρεά. Και έχει συμβάλει σε αυτό ο Μακαρόνας, ο οποίος μέσα από την αλληλογραφία έδινε κάποιες κατευθύνσεις. Όπως ανέφερα, πρόκειται για δύο μορφωμένα άτομα, και ο συλλέκτης και ο αρχαιολόγος. Απλά θέλω να πω ότι ο συλλέκτης δεν μπορεί να είναι αρχαιολόγος, αλλά σαφώς συμπαραστακόταν στο έργο του αρχαιολόγου, διασώζοντας από τη φυγή στο εξωτερικό κάποια αντικείμενα που η αρχαιολογική υπηρεσία δεν προλάβαινε να ελέγξει και να προλαμβάνει κάποιες καταστάσεις. Το ότι τη συνέλεξε και με τέτοια επιμέλεια και τις παρέδωσε στην αρχαιολογική υπηρεσία, κατόπιν μετά από χρόνια από τον ιό του Ιωάννη Λαμπρόπουλου, ότι κατέληξαν εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα αντικείμενα βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο που είναι η Χαλκιδική, δεν έχουν εκπατριστεί, είναι εδώ. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα αντικείμενα θα ήταν ευχής έργο να μην υπάρχει αρχαιοκαπηλική δράση και να βρίσκονται απευθείας από τους αρχαιολόγους. Γιατί όπως είπαμε και πιο μπροστά,
ότι ναι μεν έχουμε το στοιχείο της εντοπιότητας ότι όλα είναι από Χαλκιδική, αλλά θα είχε περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης η ίδια η συλλογή αν γνωρίζανε ακριβείς συντεταγμένες έβρεσης των αντικειμένων. Δηλαδή βρέθηκε σε ένα νεκροταφείο, θα είχαμε αξιοποίηση στο πλαίσιο αυτό εδώ πέρα του θανάτου, των ταφικών εθήμων κτλ. Αν ήταν μέσα σε μια οικία θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό είναι πάνω απ' όλα η αρχαιολογική παρουσία και η αρχαιολογική έρευνα. Οι συλλέκτες λειτουργούν συμπληρωματικά και προλαμβάνουν κάποιες διαφυγές.